Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θα υπάρξουν και άλλες κυρώσεις και πότε και δεν ξέρω αν απασχολεί τους Ευρωπαίους ηγέτες και το δυσβάστακτο κόστος που ήδη πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες με τα υφιστάμενα μέτρα. Σύμφωνα με το έκτο πακέτο το οποίο τέθηκε εδώ και μερικές εβδομάδες ενώπιον όλων μας και όντως αποτελεί μέγα θέμα συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό το νέο πακέτο περιλαμβάνει μέσα και κυρώσεις που αφορούν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τουλάχιστον όπως παρουσιάζεται, είναι να οδηγηθούμε σε μια διαδικασία επίσπευσης για να απεξαρτοποιηθούμε συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτα απ' όλα μέχρι το τέλος της χρονιάς περίπου από το πετρέλαιο και άλλα ορυκτά είδη και σε βάθος μέχρι το τέλος της δεκαετίας σταδιακά και από το ρωσικό φυσικό αέριο. Φυσικά να σας πω αγαπητοί μου Πέρσα ότι αυτοί οι στόχοι είναι λογικό και πάρα πολύ θεμητό να μετά από 5 πακέτα που έγιναν ήδη αποδεκτά να τη χάνουν αυτή τη φορά σφοδρών αντιδράσεων από συγκεκριμένα κράτη-μέλη και μπορώ να σας πω ότι κάποια από αυτά τα κράτη-μέλη, όπως για παράδειγμα η Ουγγαρία, δυνατόν να συνδυάζουν και το γεγονός ότι όντως είναι κράτος που εξαρτάται, είναι διασυνδεδεμένο με τη ρωσική τροφοδοσία ενέργειας, αποκλειστικά σχεδόν, αλλά και πολιτικά είναι συνδεδεμένο όμως με το καθεστώς Πούτιν. Υπάρχουν όμως και εκείνα τα κράτη-μέλη, όπως η Κύπρος και η Ελλάδα και κάποια άλλα κράτη-μέλη, τα οποία πολιτικά συντάσσονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αισθάνονται εύλογα κατ' εμέ ότι δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλο κόστος εάν δεν υπάρξει μια τουλάχιστον πανευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο θέμα αυτό, διότι ήδη παρακολουθώντας και μέρος από τις ειδήσεις σας και στην Κύπρο και αλλού υπάρχει μια οργή των πολιτών που διωγγώνεται. Βέβαια, διότι αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν και σενάρια αντιμετώπισης μιας παραδείγματος χάρη επισιτιστικής κρίσης ως αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης ανόδου των τιμών στον τομέα της ενέργειας. Ήδη είδαμε ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει κοντά στα 2 ευρώ. Υπάρχουν, μελετώνται και αυτά τα σενάρια, δηλαδή αν μπορούμε να τα απεξέλθουμε με αυτές τις κυρώσεις. Προτού σχολιάσω ευθέως το ερώτημα σας, γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα στο οποίο κατά κάποιο τρόπο εμπλέκομαι και εγώ, γιατί ήμουν ο διαπραγματευτής της πολιτικής μου ομάδας στο προηγούμενο μεγαλύτερο πακέτο χρηματοδότησης προς τα κράτη-μέλη που ήταν ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Να σας πω επίσης ότι λόγω της παρέμβασης που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπληρώσει το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο και επιχειρεί να λάβει τροφοδότηση από άλλες ξένες τρίτες χώρες όπως είναι το Κατάρ και άλλες Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν στρεβλωθεί οι τιμές στα ύψη και αυτό καθιστά αδύνατο ή μπορώ να πω πάρα πολύ δύσκολο σε φτωχά κράτη της Αφρικής ιδιαίτερα να έχουν την απαιτούμενη ενέργεια και αυτό σημαίνει χωρίς να μπαίνουμε μαζί με το πρόβλημα στην επισιτιστική τροφοδοσία αντιλαμβάνεστε ότι οδηγούμαστε σε νέα δεινά σε παγκόσμιο επίπεδο με συγκρούσεις και ότι αυτό συνεπάγεται και θα τα βρούμε μπροστά μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα μια πρόταση σε σχέση με τη συζήτηση για το πακέτο. Δυστυχώς και θέλω εδώ να είμαι ειλικρινής μαζί σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το στάδιο δεν αναγνωρίζει ότι οι οικονομικές επιπτώσεις και οι κοινωνικές από τον πόλεμο της Ουκρανίας και τις κυρώσεις ότι είναι σε τέτοιο μέγεθος που να πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να προβούμε σε ένα ανάλογο πακέτο ευρωπαϊκής απάντησης όπως είχαμε για την πανδημία, κάτι όμως που τουλάχιστον ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν μερικές μέρες ψηφίσαμε συντριπτικά και ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση και μάλιστα όλες οι μεγάλες πολιτικές ομάδες συνενέσαμε ότι ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο πακέτο το οποίο να συνδράμει την κοινωνική Ευρώπη για να μειώσουμε και την κοινωνική οργή των πολιτών η οποία είναι δικαιολογημένη. Ελπίζουμε να το αντιληφθούν σύντομα και να μην χρειαστεί να χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα, κύριε Μαυρίδη, διότι καλές και αναγκαίες και οι κυρώσεις, αλλά να μπορούμε να ισορροπούμε και τα πράγματα και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια.